Καλημερίζοντας τον κύριο Γιώργο Πιτσουλή, γιατρός από τη μία, περιφερειακός σύμβουλος από την άλλη, αρμόδιος για θέματα που έχουν να κάνουν με τις κινητές μονάδες της περιφέρειας Κρήτης, αλλά κυρίως άνδρας ο οποίος πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του 984 ως άνδρας έχει απευθύνει κάλεσμα, εκκλήσει σε όλες τις γυναίκες προληπτικά να κοιτάξουν λίγο παραπάνω τον εαυτό τους, γιατί ο Οκτώβρης είναι μήνας αφιερωμένος στην καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλτεράκη, καλημέρα και στους ακροατές της ακροατρίας. Μια χαρά είμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω ξεκινώντας που δίνετε άλλη μια φορά βήμα μέσω του ραδιοφώνου 984 να δημιουργήσουμε αυτή την πανστρατιά για να μπορέσουμε να ορθώσουμε ανάστημα σε αυτό που λέγεται καρκίνος του μαστού. Μα η πρόληψη δεν είναι. Και την Ελλάδα, βεβαίως, η πρόληψη. Έτσι. Που μπορεί να μας σώσει. Άρα... Σας χάνω λίγο. Λέω, από τη στιγμή που η πρόληψη είναι αυτή η οποία μας σώζει, άρα το ζητούμενο είναι εκεί να μείνουμε και εκεί να επικεντρωθούμε. Πολύ σωστά. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τις πεποιθήσεις στον πληθυσμό ώστε να μπορούν να ασκούν απάνω τους, με την καλή έννοια το λέω, πολιτικές, ή να κάνουν πράγματα ή να αποφεύγουν πράγματα ώστε να μπορούμε να κερδίσουμε ζωή, να κερδίσουμε υγεία. Η πρόληψη είναι πάνω-πάνω για μας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το πετύχουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που πραγματικά η κοινωνία της Κρήτης τα τελευταία χρόνια, με την συμβολή της κοινωνίας και των φορέων της και τη δική σας συμβολή, όλο και προοδεύει σε αυτό. Θέλω να σας πω ότι ξέρετε πολύ καλά, γιατί μας δίνατε βήμα, ότι υπάρχει μια κινητή μονάδα, το λέω για να το ξαναακούσουμε. Μισό λεπτό. Ναι, και λέω μισό λεπτό για τον εξής λόγο, διότι από το παράθυρο του 984 βλέπουμε πολλούς μαύρους καπνούς. Δεν ξέρω πού μπορεί να οριοθετούνται αυτοί οι μαύροι καπνοί, σε ποιο δηλαδή ακριβώς σημείο. Ο Νίκος Φακιανάκη, καταλαβαίνεις ίσως από εδώ που είμαστε σε ποια περιοχή μπορεί να είναι, και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με την πυροσβεστική υπηρεσία αν σε κάποια περιοχή, τώρα φαντάζομαι κατά Κατσαμπά, Αλικαρνασσό, υπάρχει κάτι και υπάρχει κάποια αναστάτωση. Καλό θα ήταν να είναι όλοι πολύ πολύ προσεκτικοί για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Αυτό ήθελα να σας πω για να δώσω την πληροφορία αυτή, και μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί πάμε σε εκείνα τα καλά, η κινητή μονάδα μαστογραφίας. Να σας πω τώρα που ερχόμουν Ηράκλειο, εκεί στον κόμπο Κατσαμπά υπήρχε μια μυρωδιά καμένου. Ναι. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν σωστά πάμε, το λοιπόν, πάμε στον Κατσαμπά, σωστά, και σωστά, το οριοθετούμε, σωστά. Έτσι όπως το βλέπουμε εδώ από το παράθυρο, συνεχίζουν να βγαίνουν μαύροι καπνοί, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε εκεί με την πυροσβεστική να δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Λοιπόν, διακοπή ήταν απαραίτητη, λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η κοινωνία της Κρήτης και οι φορείς της Κρήτης έχουν σημειώσει μια μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την πρόληψη και όχι μόνο στον καρκίνο του μαστού. Ξέρετε, η μονάδα και μέσα από το ραδιόφωνο σας έχει πάρα πολλές φορές έχουμε πει που είναι, τι κάνει ή όταν δεν λειτουργεί, γιατί δεν λειτουργεί. Τώρα αυτό το διάστημα λειτουργεί, είναι πια ψηφιακός ο μαστογράφος μας. Είναι στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Λειτουργεί καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς της Κρήτης. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχει εντονότατο ενδιαφέρον από φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις γυναικών, ενορίες, εργατικά κέντρα, δήμους. Εντονότατο ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε πια να διαχειριστούμε τις προσκλήσεις σε όλη την Κρήτη. Και αυτό μας χαροποιεί. Μπορεί να μας δημιουργεί λίγο πονοκέφαλο πόσο το. Και δεν είναι μόνο η Κρήτη, αλλά, έτσι. Ναι, απλά το προσθέτω. Ναι. Κοιτάξτε, κάνουμε και αποστολές με τους γιατρούς του Αιγαίου. Μπορεί να πάμε στην Κάσο, να πάμε σε διάφορα νησιά, στην Κάρπαθο έχουμε πάει. Η Γάβδος είναι Κρήτη, γι' αυτό δεν το λέω. Πάμε και στη Γάβδο. Αλλά επειδή είναι Κρήτη, περιφέρεια Κρήτης, γι' αυτό δεν το προσθέτω. Και έτσι έχουμε ένα φοβερό αποτέλεσμα. Επίσης, γίνονται
συνοδεύει διάφορες εκδηλώσεις με την ομάδα Στόχος, με το Εύζο, με τον Καρκίνο, όπως ήταν χθες. Μια πολύ ωραία εκδήλωση, ένας ωραίος περίπατος, ο 8ος στη σειρά, που η εκκίνηση δόθηκε από τη Λότζια μπροστά και έκαναν ένα πολύ ωραίο περίπατο γυναίκες και άντρες, περνώντας έτσι το μήνυμα και με ωραία ταμπελάκια. Εγώ τρέχω για τη Μαρία, εγώ τρέχω για τον άγνωστο, εγώ τρέχω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο οργανωμένο. Είχε προηγηθεί δε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργασία με το ΕΒΖΟ, με τον Καρκίνο, μπροστά από την περιφέρεια. Ήταν η μονάδα, η κινητή, η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος. Σε αυτή την καμπάνια είναι στο χέρι μου. Ήμασταν λοιπόν εκεί και εξετάσαμε, είδαμε πάνω από 20 γυναίκες, όπως κάνουμε και κάθε μέρα. Και στόχος μας είναι να μην το σταματήσουμε ποτέ, μόνο για λόγους ανωτέρας βίας. Και έτσι πιστεύω ότι ό,τι προχωράμε καλά, είναι μοναδικό το πρόγραμμα αυτό που είναι στην Ελλάδα. Τι σημαίνει η λόγη ανωτέρας βίας τώρα, μην μου το λέτε έτσι. Ανωτέρας βίας. Είναι βίας. Να χαλάσει το μηχάνημα, να χαλάσει το φορτηγό. Ή δεν υπάρχει προσωπικό. Ή δεν υπάρχει προσωπικό, όπως δεν υπήρχε τόσο διάστημα. Που ήταν εκεί γιατί... στην άκρη η μονάδα, ενώ έχουμε τέτοιο εργαλείο στα χέρια μας. Ναι. Εμείς δεν φροντίζουμε, δεν εννοώ εσάς προσωπικά, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Δεν υπήρχε προσωπικό. Κάναμε προκηρύξει και δεν ερχόταν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Ενώ είναι θέση έμιστη, έτσι δεν είναι? Ενώ είναι θέση καλά αμοιβόμενη, σας λέω εγώ. Για την Ωραία. Εποχή πολύ καλά αμοιβόμενη. Υπάρχει ένα έλλειμμα στους τεχνολόγους. Ναι. Νόμιζα ότι αυτό κάπου είχε χαθεί, διότι είχε λυθεί. Όχι, είχε λυθεί. Όχι, διότι... τώρα λύθηκε με τον τεχνολόγο που ξεκινήσαμε τη μονάδα του 2007, γύρισε από τη Γερμανία που είχε φύγει και ξανάβαλε τα χαρτιά του στην προκήρυξη, τον πήραμε και έτσι έχουμε... Μόνιμη πρόσληψη? Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει εκεί να λυθεί, αλλά προς το παρόν η μονάδα... Τι εννοείται ένα θέμα να λυθεί? Υπάρχει ένα θέμα της πρόσληψής του, γιατί καθυστέρησε μία μέρα και μπήκαμε στις εκλογές και έτσι για ένα διάστημα δεν θα μπορεί να... Τι λέτε καλά. Με ένα άλλο τρόπο. Και ποιος το είπε αυτό, το Υπουργείο, ποιο Υπουργείο? Νομίζω των εσωτερικών. Και είπε ότι επειδή καθυστερήσατε μία μέρα δεν μπορεί να προσληφθεί. Ναι, επειδή 9 του Σεπτέμβρη δώσαμε την έγκριση. Αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών, τι να πω, βρε παιδί μου. Και έχουμε κάνει ένα αίτημα στο Συμβούλιο Επικρατείας να μας δώσει την άδεια. Γιατί είναι θέμα υγείας, είναι θέμα σοβαρό, δεν είναι? Τι να πω. Δεν βλέπουμε πώς το έχουν καταντήσει το πράγμα. Και κολλάνε στη μία μέρα. Δεν είναι τυπικό. Πρέπει να μην κολλάμε σε αυτά. Δεν είναι τυπικό. Εδώ είναι τυπολάτρες και ανεύθυνοι. Ζητώ συγγνώμη που το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, όταν μιλάμε για την υγεία. Και πρέπει για μία μέρα να πάτε πού στο Επικρατείας για να περάσει όποιο διάστημα χρειαστεί για αυτή την τυπολατρεία τους, για να μην τυπώ διαφορετικά. Ευτυχώς, κυρία Δουβιεράκη, είμαστε στην Ελλάδα και στην Κρήτη, που σημαίνει ότι έχουμε καλή διάθεση και φιλότιμο και είναι πάνω-πάνω αυτό το πράγμα. Τώρα σε μένα τα λέτε όλα αυτά, για να με εκνευριστώ πολύ περισσότερο. Σε μένα τα λέτε αυτά, ευτυχώς που είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στην Κρήτη, έχουμε καλή διάθεση. Όλοι οι ανεύθυνοι που βρίσκονται, σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Πιτσούλη, δεν τα βάζω μαζί σας και δεν μαλώνω εσάς, αλλά δεν θα καλύψω κανένα ανεύθυνο που παίζει με την υγεία μου. Δεν είσαστε γιατρός. Δεν βλέπετε τι γίνεται σε όλη την Κρήτη. Δεν βλέπετε τι γίνεται στα νοσοκομεία. Και σε όλη την Ελλάδα. Η μία κλινική μετά την άλλη δεν μπορεί να δουλέψει. Και εγώ θα κάθομαι να κάνω τι? Να χαϊδεύω τα αυτιά των ανεύθυνων, των τυπολατρών, των... άντε να μην πω, των αργόσχολων, κάποιων αργόσχολων εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, που για μία μέρα, και επειδή ήταν εκλογές, εσείς καθυστερήσατε. Εγώ σας λέω ότι λάθος ήσασταν. Δεν μπορούσαν να το διορθώσουν. Άντε τώρα μεταξύ μας και δευτεριάτικα. Εμείς βρήκαμε τη λύση. Γιατί την υγεία δεν τη βάζουμε σε καμία ζυγαριά, κυρία Δουλιεράκη. Και βρήκαμε τη λύση, η οποία βασίζεται στο φιλότιμο. Όπως το φιλότιμο, πρέπει να πω, και θα το πω 100 φορές, για την κυρία Καβάλο, η οποία είναι η γιατρός που γνωματεύει μαζί με εμένα τις μαστογραφίες. Τόσα χρόνια, από το 2007, μαζί με την κυρία Σφακιανάκη, γνωματεύουν τη μαστογραφία εθελοντικά. Και εδώ είναι ένα πρόσθετο βάρος για τις ίδιες, που ιδιαίτερα τώρα για την κυρία Τζέρι που είναι και μόνη της, την κυρία Καβάλο που είναι και στο Βενιζέλιο μόνη της,
ελάχιστοι έχουν μείνει ακτινολόγοι εκεί, να προσθέτει ένα ακόμη βάρος με 20-25 μαστογραφίες ημερησίως. Καταλαβαίνετε, πρέπει δημόσια να τους ευχαριστώ για αυτό το που κάνουν. Λοιπόν, να το ξαναπάμε από την αρχή. Το Υπουργείο, απλά διότι με τις δικές μου τις παρεμβάσεις και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, για να μην το χάσει και ο κόσμος. Το Υπουργείο λοιπόν Εσωτερικών υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό κόλλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία έτσι όπως είναι απλά του μαστογράφου. Το Υπουργείο Έγινε Εσωτερικών, η προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Υπάρχει έτοιμη σύμβαση. Υπεγράφει, αλλά δεν μπορεί να ανέβει στο. Γιατί έγινε 9 του Σεπτέμβρη, δηλαδή έπρεπε να είναι 8 του Σεπτέμβρη. Και έγινε 9, διότι 8 του Οκτώβρη ήταν οι εκλογές. Χάσαμε λοιπόν για εκείνη τη μέρα. Και εμείς περιμέναμε ότι εντάξει, θα την πάει 10 του Οκτώβρη. Ναι. Όμως δεν είναι 10 του Οκτώβρη, είναι μετά τις 3 του Γενάρη. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων, εμείς με εκ των ενόντων που λένε και με φιλοδοξία προσπαθούμε να το λύσουμε. Και περιμένουμε από το Συμβούλιο Επικρατείας με ένα αίτημα που έχουμε κάνει να μας εγκρίνουν την πρόσληψη κατεξαίρεση. Μέχρι τότε, για να μην φτάσουμε δηλαδή στο 3 του Ιανουαρίου του 2024. Μέχρι τότε, ωστόσο, η μονάδα λειτουργεί και λειτουργεί. Πώς? Αδιαλείπτως με βάση το φιλότιμο. Με λέω, δεν πρέπει τώρα να τα λέμε έτσι, αλλά λειτουργεί. Λειτουργεί η μονάδα αύριο το μεσημέρι, αύριο το πρωί μέχρι το απόγευμα θα είναι στην Πλατεία Ελευθερίας, πρέπει να το πούμε και αυτό, σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΟΦΗ, γιατί θέλουμε να δώσουμε και την άλλη διάσταση, ότι μια ανδρική ομάδα, μια ΠΑΕ ή το πιο δυνατό μπραντ, αθλητικό μπραντ στην Κρήτη, μπαίνει και αυτό μπροστά σε αυτή την πανστρατιά που λέγαμε πριν κατά του καρκίνου του μαστού, και θα είναι και παίκτες του ΟΦΗ μετά τις 11, της ΠΑΕ ΟΦΗ εννοώ, μετά τις 11 μπροστά στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κτίριο της Περιφέρειας, όπου γυναίκες χωρίς ραντεβού, κρατώντας αν έχουν μόνο παλιές μαστογραφίες, δεν χρειαζόμαστε άμκα, πρέπει να είναι πάνω από 40 ετών, να μην έχουν κάνει μαστογραφία το τελευταίο 12 μήνο, να μην υπάρχει εγκυμοσύνη, θα μπορέσουν να έρθουν να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες μπορούν. Να μην έχει κλείσει ένας χρόνος από την τελευταία φορά που έκαναν μαστογραφία, τέτοιου είδους τυπικά θέματα. Αλλά νομίζω ότι παρά την όποια προσπάθεια γίνεται, που πολύ καλά γίνεται, κύριε Πιτσούλη, δεν λέω γι' αυτό, ότι η κάθε γυναίκα, η κάθε μία από εμάς μόνη της, θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό που οφείλει στον εαυτό της πρώτιστα και στην οικογένειά της είναι να κάνει αυτή την εξέταση. Θέλω να σας πω ότι τα δεδομένα μας από την Κρήτη μέσω του Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου δείχνουν από το 1993 που το παρακολουθούμε, κάναμε μια ανάδρομη ανάλυση των περιστατικών καρκίνου συνδεδεμένα με ηλικία, φύλο. Και λέω φίλο γιατί έχουμε και στους άντρες καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Σε κάθε 100 καρκίνους του μαστού, ένας είναι στους άντρες, για να το ξέρουμε και αυτό. Δεν υπάρχει όμως λόγος για να γίνεται πρόληψη, ενώ προσυμπτωματικός έλεγχος στον ανδρικό πληθυσμό όσον αφορά του καρκίνου του μαστού. Επιστημονικά λοιπόν δεν στέκει. Υπάρχει όμως ένας επιπολασμός τέτοιος, αλλά είναι ένας στους 100 καρκίνους. Mm-hmm. Αυτό που μας δείχνει το Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου στην Κρήτη είναι ότι από το 1993 μέχρι και σήμερα έχουμε μία αύξηση σημαντική, θα έλεγα, που φτάνουμε στα όρια τα ευρωπαϊκά και που τα μοντέλα, με βάση και τον κύριο Λιονί που κάνει την ανάλυση προοπτικά, δείχνουν ότι θα έχουμε και περαιτέρω αύξηση. Δηλαδή τι αύξηση έχουμε από το 1993 και μετά στον καρκίνο? Δεν θυμάμαι να σας πω. Καρκίνος του μαστού λέτε? Για τον καρκίνο του μαστού μιλάμε. Για τον καρκίνο του μαστού και έχουμε για όλους τους καρκίνους, αλλά τώρα μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού. Παρεπιπτόντως, είδαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στον καρκίνο του πνεύμονα στις γυναίκες τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό θέλω να κρατήσουμε, γιατί έχει να κάνει με το κάπνισμα. Που αντιλαμβάνεστε, τα τελευταία 20-30 χρόνια το κάπνισμα έχει περάσει και στο γυναικείο φύλλο ιδιαίτερα έντονα. Επίσης, βλέπουμε ότι δεν είναι της μόδας γενικά και χαιρόμαστε γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε κι άλλο. Για να μην γίνει, να φύγει εντελώς από τη μόδα αυτή η κακή συνήθεια, αλλά τέλος πάντων να συνεχίσουμε τον καρκίνο του μαστού. Το σημαντικό είναι και το ελπιδοφόρο ότι ενώ έχουμε αύξηση στα περιστατικά, συγχρόνως έχουμε μείωση στους θανάτους. Και αυτό οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση.
στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Είναι πια πιο πληροφορημένες οι γυναίκες και από εσάς και από εμάς και από τους γιατρούς τους, και γίνεται πρόληψη, γίνεται προσυμπτωματικός έλεγχος, βρίσκεται ο καρκίνος νωρίς και γίνεται ογκεκτομή ή ό,τι χρειαστεί από τους χειρουργούς και τους ογκολόγους και όλα καλά. Γι' αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, το τονίζουμε και θέλουμε αυτό να είναι πανστρατιά και δεν είναι μόνο Οκτώβρης. Θα θυμόμαστε, δεν θα το θυμόμαστε μόνο 30 μέρες τον Οκτώβρη και μετά γεια σας. Όλο το χρόνο, όποτε μας βγαίνει, όποτε βγαίνει στην κάθε κυρία, στην κάθε κοπέλα να κάνει τη μαστογραφία της, αν είναι Φλεβάρης, αν είναι Απρίλης, αν είναι Ιούνιος, κάθε χρόνο περίπου να πάει να το κάνει. Δεν κοστίζει ιδιαίτερα, δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα. Ας το κάνει να είναι ίσια. Συνταγογραφείτε ούτως ή άλλως. Εάν συνταγογραφείτε, πας στο γιατρό σου, έτσι. Βεβαίως, να πω στο ότι στην γενική μονάδα δεν χρειάζεται συνταγογράφηση, δεν χρειάζεται τίποτα. Οι όροι που υπάρχουν μόνο είναι να μην έχει κάνει μαστογραφία το τελευταίο 12 μήνο, να μην είναι έγκυος και να είναι πάνω από 40 ετών. Εγώ τις κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε μαζί με εκείνα τα άλλα τα παρανοϊκά από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί πραγματικά μιλάμε, μα την παράνοιά μου πρέπει να λέω πραγματικά, κύριε Πιτσουλή, έτσι όπως κινούνται κάποιοι άνθρωποι, αλλά εν πάση περιπτώσει τυπολατικά και όλα τα υπόλοιπα. Και αύριο το μεσημέρι στην περιφέρεια Κρήτης θα είναι ο μαστογράφος. Ωραία, Τρίτη. Μιλάμε για Τρίτη 24 του μήνα. Ναι, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας. Εγώ. Να είστε καλά, κύριε Δουλειράκη. Σας ευχαριστώ πολύ.